Στην αρχή του πεζοδρόμου της Οδού Ασκληπιού παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση του βιβλίου του τρικαλινού επιχειρηματία Αθανάσιου Γκολίτου, με τον τίτλο «Ο Δήμαρχος που οδήγησε σε δίκη τους δικαστές». Για το εν λόγω βιβλίο μίλησαν ο γνωστός δημοσιογράφος Μάκης Ριανταφυλόπουλος, η εκπαιδευτικός Κατρίνα Μπλάνα Βουλόγκα, η φιλόλογος Τία Ζαφύρη και ο συγγραφέας και επιχειρηματίας Θανάσης Γκολίτος. Το βιβλίο «Ο Δήμαρχος που οδήγησε σε δίκη τους δικαστές» αφορά ουσιαστικά την αυτοβιογραφία του τρικαλινού επιχειρηματία, ο οποίος περιγράφει μεταξύ άλλων πώς έμπλεξε με το πολιτικό δικαστικό σύστημα της χώρας όταν ξεκίνησε να δημιουργήσει μια επένδυση που θα έδινε δεκάδες θέσεις εργασίας στον νομό Τρικάλων. Το περιεχόμενο του βιβλίου είναι εκπληκτικό, γιατί πρώτον έχει μια καραγάτσιογραφή από έναν άνθρωπο που τέλειωσε μόνο το δημοτικό, από έναν άνθρωπο που δεν είναι επαγγελματίας συγγραφέας, αλλά έχει ένα μοναδικό ταλέντο να γράφει και να λέει τα πράγματα. Είμαι εδώ επίσης γιατί κατάλαβα ότι υπάρχουν πιο τρελοί άνθρωποι από μένα. Γιατί ο άνθρωπος αυτός σήμερα έχει την οικονομική δυνατότητα να ασχολείται με τις επιτυχίες και τα πλούτη του και ανταυτού ασχολείται με τη διαφθορά, τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους, τους περιφερειάρχες, τους δικαστές, όλους τους πρωταγωνιστές που οδήγησαν τη χώρα μας στο ζόφο που ζει σήμερα. Είμαι επίσης κοντά του γιατί είναι ένας άνθρωπος αιρετικός. Δεν συμβιβάζεται. Δεν συμβιβάστηκε με την οικογένειά του. Έφυγε 14 ετών. Δεν συμβιβάστηκε με τη δουλειά του. Ύψωσε το ανάστημά του στα αφεντικά του. Είπε την άποψή του, διαφοροποιήθηκε και έφυγε. Δεν συμβιβάστηκε με το στρατό. Ο μεγάλος πια Θανάσης μας διδάσκει με την ιστορία του και την πορεία της γεμάτης καμπανεβάσματα ζωής του, πως τίποτα δεν έχει χαθεί, τίποτα δεν μπορεί να χαθεί και όλοι έχουμε δικαίωμα ως άνθρωποι και ως κάτοικοι αυτού του υπέροχου τόπου της Ελλάδας μας να ζήσουμε κι εμείς και τα παιδιά μας ανθρώπινα και με αξιοπρέπεια. Πατώντας απαρέγκλητα κατά την αφήγησή του στη γραμμή του χρόνου, μεγαλώνουμε μαζί του και αγωνιούμε για την εξέλιξη για να μας οδηγήσει τέλος στην αποκωδικοποίηση της επιλογής του τίτλου. Η αποκάλυψη γίνεται αργά, εξελίσσεται λογικά και δίχως να μένουν αναπάντητα ερωτήματα. Εντυπωσιακή και αξιοσημείωτη επίσης είναι η διατύπωση νοημάτων και απόψεων καθολικού κύρους και αξιολογικών χαρακτηρισμών για τη ζωή και τους ανθρώπους με τη μορφή γνωμικών που πιστοποιούν αν μη τι άλλο το φιλοσοφικό στοχασμό του συγγραφέα. Πρόκειται ουσιαστικά για το απάβγασμα των εμπειριών του, το οποίο αφού πρώτα το φιλτράρισε μέσα από προσωπικές συγκρούσεις και πόνο ψυχής, μας το προσφέρει απλόχερα για να το μοιραστεί μαζί μας. Το μόνο που εγώ έχω να πω, το ότι αξίζει τον κόπο, όχι γιατί εγώ το έγραψα, αυτό το βιβλίο όντως να αγοραστεί ήδη, αν όχι από αύριο, από μεθαύριο, θα κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία και σιγά σιγά στα βιβλιοπωλεία όλης της Ελλάδος. Θέλω να το διαβάσετε γιατί πραγματικά εγώ κατέθεσα την ψυχή μου και ευελπιστώ ότι κι εσείς κάτι θα πάρετε, κάτι θα μείνει. Και αυτός είναι και ο στόχος μου φυσικά. Δεν το έγραψα για να γράψω ένα βιβλίο. Εξάλλου είναι ειδική αυτή η συγγραφής. Εγώ δηλώνω δήθεν συγγραφέας. Αλλά τόλμησα να τα βάλω με τους δήθεν. Και τελικά δεν ξέρω τι θα αποδειχθεί διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, ποιος τελικά είναι ο δήθεν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, νιώθω συγκινημένος, δεν έχω άλλα λόγια. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο, ξέροντας κάποια πράγματα, που έκανε αυτό το μεγάλο ταξίδι και ήρθε απόψε εδώ και πραγματικά το θεωρώ αδερφό μου.